Ναι, και λέγοντας αυτά, να δούμε και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πάμε στον Διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Κλειάθη Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι στις τηλεθεατρίες σας. Λοιπόν, θα είναι ιδανικός ο καιρός για μπάνιο, χωρίς να πάθουμε ηλίαση σε κάθε περίπτωση στις ώρες που πρέπει. Να μην είναι στα παράλια έτσι αποπνιχτική κατάσταση με την υγρασία. Βάζω ένα ειδηλιακό έτσι, αν θέλετε, Σαββατοκυριακό κατά νου έχω, αλλά πείτε μας εσείς. Δεν θα είναι αυτό. Θα έχουμε, ο δείκτης της περιόδου ακτινοβολίας θα είναι πάρα πολύ ψηλά, η υγρασία θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι μία από τις ημέρες, από τις ώρες που θα θέλατε να κάνετε μια επίσκεψη στη θάλασσα. Στην Πάφο 70% σχετική υγρασία, περιοχή Λεμεσού 50%, περιοχή της Λάρνακας κυμαίνεται από 40 μέχρι 45%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα παράλια έχουν το πρόβλημα της σχετικής υγρασίας αυξημένο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με την άνοδο της θερμοκρασίας, αντιλαμβάνεστε, είναι ο δείκτης δυσφορίας σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, για το εσωτερικό, τα πράγματα είναι διαφορετικά, με χαμηλότερη τη σχετική υγρασία μέχρι 20%, αλλά με πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα επιλογών πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε έτσι κατά νου, είδαμε μέχρι τη Δευτέρα σε κάθε περίπτωση. Πώς θα πάει άνοδο. Συνεχίζει άνοδο. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είναι υψηλά και τα χαμηλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν έτσι μια περίοδο όπου και η ποιότητα του νυχτερινού ύπνου δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι μια συσσωρευμένη κούραση. Αλλά να δώσω επίφαση στον δείκτη περιόδους ακτινοβολίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια των ωρών από τις 10 μέχρι και τις 4 έχει πάρα πολύ υψηλές τιμές στην περιοχή της Κύπρου και χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Θα τα πούμε μαζί το Σεπτέμβριο όταν θα ετοιμάσουμε. Θα συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση των τηλεθεατών για τα δεδομένα τα κλιματικά των μηνών. Θα δούμε και για το καλοκαίρι συγκριτικά και με προηγούμενα τι γίνεται με την κλιματική κρίση, πώς μας επηρεάζει και τις θερμοκρασίες και τις παρατεταμένες περιόδους καύσων, αντιλαμβάνομαι. Θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα το οποίο δίνεται στο τμήμα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Ακριβώς. Γεια σας λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση.